Κοντά μας έχουμε τον προπονητή, μάλλον τον νέο προπονητή του Νεογορόπουλου, τον Κώστα τον Αθαναήλ. Κώστα, να ευχηθούμε καλή χρονιά, ποδοσφαιρική με υγεία, σε σένα και σε όλη την ομάδα εδώ πέρα. Μας πεις σήμερα ξεκινάει η προετοιμασία, να μας πεις δύο λόγια για το ξεκίνημα εδώ της ομάδας. Καλησπέρα και από μένα. Καλή χρονιά να έχουμε όλα τα σωματεία, όλες οι ομάδες, όλοι οι προπονητές. Σήμερα ξεκινάμε με όνειρα, με στόχους και όσο μπορούμε να προχωρήσουμε θα προχωρήσουμε. Όνειρα και στόχους ακούω δηλαδή. Πάντα υπάρχει φιλοδοξία. Άμα δεν είσαι φιλόδοξος δεν υπάρχει λόγος να ασχολούμαστε. Κάνουμε και ποδόσφαιρο, ένα άθλημα που αν δεν θες να νικάς δεν χρειάζεται να παίξεις. Οπότε η φιλοδοξία είναι να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι, στο τέλος να κάνουμε το ταμείο μας. Εντάξει, αυτή είναι μια ατάκα από τους όλους προπονητές, αλλά ο στόχος ποιος είναι, υπάρχει κάθαρος ο στόχος, έτσι δεν είναι? Φέτος θα είναι δύσκολο το πρωτάθλημα, οπότε δεν μπορώ να σου πω ξεκάθαρα τα πράγματα πώς είναι. Εγώ κρατάω μικρό καλάθι και άμα έρθει κάτι καλό, μακάρι να έρθει, καλοδεχούμενο. Εξάλλου οι στόχοι προσαρμόζονται και αλλάζουν στην πορεία αναλόγως πώς πάει το πρωτάθλημα. Έτσι μπορεί, ναι. Με τα γραφικά, τι γίνεται? Με τα γραφικά έχουμε κινηθεί, έχουμε πάρει κάποιους παίχτες, περιμένουμε κάποια ακόμα δελτία. Όταν θα τα έχουμε στο χέρι μας θα υπάρχουν και ανακοινώσεις. Φέτος, κατά πάσα πιθανότητα, φαίνεται ότι θα γίνει ένας ομίλος με 19 ομάδες το ανώτερο. Αρχιπέδρο να γίνουν και λιγότερες. Πώς το βλέπετε αυτό, είναι προς το καλύτερο? Πολύ θετικό. Νομίζω θα γίνει ένα πολύ ωραίο πρωτάθλημα, ενδιαφέρον, δύσκολο. Μακάρι να υπάρχει και συμμετοχή, γιατί είναι κρίμα. Είναι κρίμα για τις ομάδες να μην συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό. Σας ευχαριστούμε πολύ, να ευχηθούμε και πάλι καλή χρονιά με υγεία. Και εγώ ευχαριστώ. Βαγγέλη.